Γεια σας, αγαπητοί φίλοι. Χαίρετε κυρίω, συνηθίζουμε να λέμε στην εκπομπή, γιατί η χαρά πρέπει να κυριαρχεί στη ζωή μας, ανεξάρτητα από όλες τις κακές, καλές κλπ. Συνθήκες που δημιουργούνται. Και θα το πω αυτό γιατί ποτέ ο Ελληνισμός δεν είχε ησυχίες και πάντα μέσα στις δυσκολίες κατάφερε να επιβιώνει. Ήτανε καλύτερα το 21. Ήτανε καλύτερα το 1920 και 22 που έγιναν οι διωγμοί τότε, οι γενοκτονίες και όλα αυτά. Πότε ήτανε καλύτερα? Το 45 με τους Γερμανούς και τους εμφυλίους. Είμαστε καλύτερα το 55 με την Κύπρο. Είμαστε καλύτερα το 74 με τη δεύτερη συμφορά της Κύπρου. Γι' αυτό πρέπει να ξέρουμε ότι μέσα στη δυσκολία ο Έλληνας βρίσκει τη χαρά, την αρμονία και τον καιρό για να γράφει ποίηση, να γράφει μουσική και να περνάει τα μηνύματά του στην ανθρωπότητα. Εμείς υπήρξαμε οι μαντατοφόροι της ανθρωπότητος σε όλους τους αιώνες. Μην σας κάνει εντύπωση. Τα έχουμε πει χιλιάδες φορές, αλλά τα λέμε χίλιες μία. Το Βυζάντιο, που πολλοί το κατηγορούν ημιμαθείς και αγράμματοι, γρεκύλοι και ευρωλιγούριδες, όπως έλεγε κάποτε ένας, υπήρξε φάρος της ανθρωπότητος για χίλια χρόνια. Από το 330 του Μεγάλου Κωνσταντίνου, του Κοσμοκράτορα, μέχρι την άλωση Κωνσταντινούπολης, της πόλεως των ονείρων μας. Γιατί δεν πάβει να είναι πόλη των ονείρων μας η Κωνσταντινούπολη? Κλαίνε οι Έλληνες που πάνε στην Αγία Σοφιά. Και πολλοί με συμβούλεψαν και μου είπανε μην πας, θα νιώσεις αφόρητη στεναχώρια. Απ' τη μια θα χαίρεσαι που βλέπεις αυτά και απ' την άλλη θα στεναχωριέσαι που δεν είμαστε εκεί. Αλλά θα είμαστε πάλι εκεί, γιατί το θέλουν μερικοί. Οι εκλεκτοί, αυτοί που δημιουργούν τα σκάνδαλα της ιστορίας και μπορούν και τα φέρνουν σε πέρας. Τι ήταν ο Κολοκοτρώνης, τι ήταν η Φιλική, κάποιοι σκανδαλιάριδες και ένας φίλος εντός εισαγωγικών μου τους ονόμασε κατσαπλιάδες και του λέω έτσι αυτοί οι κατσαπλιάδες ελευθερώσανε φίλε. Μην ξαναπείς τη λέξη αυτή οι κατσαπλιάδες. Ήτανε ήρωες του 21, θαυμαστά πρόσωπα, μεγάλοι άνθρωποι, μακάρι να τους μοιάζαμε. Αλλά θα συνεχίσουμε μετά για το θέμα αυτό, για το πώς ο Ελληνισμός θα επικρατήσει, γιατί ο Ελληνισμός είναι η αλήθεια. Και η αλήθεια όσο για να διθάψεις, λέει και ο φίλος μας ο Θόδωρος ο Ντοστογεύσκη, όσο και να διθάψεις, λέει ο Ντοστογεύσκη, θα βγει επάνω. Δεν μπορεί να μείνει κάτω. Δεν έχει δουλειά μέσα στα χώματα η ελευθερία. Μπορεί να είναι βγαλμένη μέσα από τα κόκαλα των Ελλήνων τα ιερά, αλλά δεν μένει για πάντα μέσα στους τάφους η ελευθερία. Η ελευθερία βγαίνει πάντοτε επάνω, γιατί είναι αλήθεια. Και για πέστε μου ποιος άλλος λαός έχει σημαία που δηλώνει ελευθερία ή θάνατο. Οι 17 συλλαβές της σημαίας σημαίνουν ελευθερία ή θάνατο. 8 κλπ.
αλλά οι Έλληνες είμαστε, αν θέλουμε να το πούμε αυτό, και είναι αληθινό βέβαια, πέρα για πέρα, ο λαός που εκτίμησε τη θεόσδοτη ελευθερία. Γιατί η ελευθερία δεν είναι ανθρώπινο κατασκεύασμα, είναι μέσα στην ψυχή του ανθρώπου. Είναι ανάγκη. Όταν υπάρχει άνθρωπος, πραγματικός άνθρωπος, αισθάνεται ότι πρέπει να είναι ελεύθερος. Και πρέπει να παταχθεί όποιος του στερεί την ελευθερία του. Πάντοτε ήταν μισητοί οι δικτάτορες, οι τύρανοι όπως τους έλεγαν στην αρχαιότητα, αν και λίγοι από αυτούς βοήθησαν την ανθρωπότητα, να ξέρετε. Γιατί υπήρξαν και συνετοί τύρανοι. Αλλά επειδή ήσαν τύρανοι, γι' αυτό δεν έμειναν στην ιστορία σαν μεγάλα πρόσωπα, γιατί τους συνόδευε πάντα η ρετσινιά του τυράννου. Όσο και καλός να είναι ένας τύραννος, σου στερεί το μεγάλο αγαθό της ελευθερίας. Όσα καλά και αν κάνει ένας τύραννος, πάντοτε λες τη λέξη «αυτός μας στέρισε την ελευθερία». Μπορείς να είσαι καλός και να κυβερνείς, να κυβερνάς όπως ο Καποδίστριας, δίχως να στερείς την ελευθερία των ανθρώπων. Τότε είσαι πραγματικός κυβερνήτης, πραγματικός ευεργέτης, πραγματικός άνθρωπος. Το καλό, έστω και αν γίνεται με το ζόρι, πάει να είναι καλό. Γιατί γίνεται με το ζόρι. Στερεί τη θέληση και την ελευθερία του ανθρώπου. Γι' αυτό να μην ζορίζουμε ούτε τα παιδιά, ούτε αυτούς τους υφισταμένους μας, αυτούς που είναι από κάτω από μας σε μια δεδομένη στιγμή. Και να θυμόμαστε ότι όλα είμαστε υπό κάτω κάποιας αρχής και εξουσίας σε αυτόν τον κόσμο. Και οι εξουσιαστές εξουσιάζονται. Μας ρώτησε κάποιος αν πιστεύουμε στην εξέλιξη κλπ. Τα έχουμε πει και είναι τετριμένα. Να δώσουμε μία τελεσίδικη απάντηση στο φίλο αυτό. Εμείς πιστεύουμε τα Ιερά Κείμενα. Και τα Ιερά Κείμενα, η Παλαιά Διαθήκη, ο Μωυσής που γράφει τη Γένεση, λέει ότι ο Αδάμ δεν εγεννήθη, επλάστη από το Θεό. Αυτή την αλήθεια πιστεύουμε, φίλε, και όχι τους Δαρβίνους, που δεν το είπε ο Δαρβίνος αυτό, θα τρίζουν τα κόκαλά του για αυτά που λένε για τον Δαρβίνο. Ο Δαρβίνος έκανε μια επισήμανση για τα είδη, ότι μεταλλάσσονται, λέει, και το ένα είδος πάει στο άλλο. Και επανέρχονται, λέει, πάλι. Καμία σχέση. Όμως εδώ έχουμε ένα μεγάλο ψέμα. Και αυτό το ψέμα κυριαρχεί στους μας άνθρωπους της ανθρωπότητος του 21ου αιώνα. Προκαλεί θλίψη το γεγονός ότι πολλοί πιστεύουν σε αυτό το μεγάλο ψέμα, ότι ο άνθρωπος γεννήθηκε από άλλο ζώο, από τα πρωτεύοντα δηλαδή, τα ανώτερα θηλαστικά. Ο άνθρωπος είναι ποίημα του Θεού. Είναι θεοειδής ο άνθρωπος. Το μόνο «ον» στη γη που είναι θεοειδές. Δεν υπάρχει άλλο «ον» που να είναι θεοειδές σε αυτόν τον κόσμο, παρά μόνο ο άνθρωπος. Αυτό σημαίνει πολλά για αυτούς που καταλαβαίνουν τη ζωή και τον εαυτό τους τον ίδιο, την ψυχή τους μέσα. Είναι κολοσσιαία η διαφορά μεταξύ του πιθήκου και του ανθρώπου σε πνευματικό επίπεδο. Μορφολογικά δεν μετράει. Ας μην επιμένουν λοιπόν οι άνθρωποι αυτοί, διότι είναι εγωιστές, είναι, τους χαρακτηρίζουμε και αιρετικούς. Μου λέει ένας, γιατί μας λέτε αιρετικούς αυτούς που πιστεύουμε ότι ο Αδάμ δεν ήταν ο πρώτος άνθρωπος,
έχει γίνει, λέει, καμιά σύνοδος που να λέει αυτό το πράγμα. Σύνοδος δεν έχει γίνει. Αλλά οποιοδήποτε πηγαίνει αντίθετα από τους νόμους της Ορθοδοξίας και από τα θέσματα αυτά τα οποία οι πατέρες έθεσαν σαν θεμέλιο και βάσεις και ρίζες της Ορθοδοξίας, αίρεση δημιουργεί. Για σκεφτείτε, πολλοί από τους χριστιανούς να φύγουν, να αποσπαστούν από την Ορθόδοξο κορμό και να δημιουργήσουν μια άλλη κατάσταση που να πιστεύει ότι ο άνθρωπος γεννήθηκε από οτιδήποτε άλλο εκτός από το Θεό, ότι δεν βγήκε δηλαδή ατόφιος από τα χέρια του Θεού. Ο Αδάμ λοιπόν δεν γεννήθη, επλάστη. Εμείς γεννηθήκαμε. Και η Εύα έχει το δεύτερο είδος της γεννήσεως. Επλάστη ο Αδάμ, αποσπάστηκε από τον Αδάμ η Εύα, γεννηθήκαμε από πατέρα και μητέρα εμείς, από δύο ανθρώπους, και ο Χριστός γεννήθηκε μόνο από μητέρα, γιατί έχει πατέρα το Θεό και το Άγιο Πνεύμα. Τέσσερα είδη λοιπόν γεννήσεων έχουμε εδώ. Του Αδάμ της Εύας, ημών και του Κυρίου. Και το καταπληκτικό είναι ότι γράφει η Παλαιά Διαθήκη όχι πως επίησε ο Θεός τον άνθρωπο και τον έπλασε δηλαδή, αλλά ο ίδιος ο Θεός είπε ποιήσομεν άνθρωπο. Πού μίλησε? Με στους αγγέλους. Όχι. Ο Θεός μίλησε στην Αγία Τριάδα, στον Υιό Του και το Άγιο Πνεύμα. Ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα επίησαν τον άνθρωπο, και αυτό και ο άνθρωπος είναι τρισυπόστατος. Όπως είναι ο Θεός ελεύθερος, έτσι έκανε και τον άνθρωπο να είναι ελεύθερος και υπεύθυνος συγχρόνως, διότι αυτή η ελευθερία θα σημάνει και η ελευθερία αυτή θα σημάνει και την υπευθυνότητα του ανθρώπου για τις πράξεις του. Μπροστά στο κριτήριο που θα βρεθούμε όλοι κάποτε, όταν πλησιάζει ο θάνατος, είμαστε κοντά στο κριτήριο. Αυτό να το έχουμε υπόψη μας. Δεν θα μεσολαβήσει χρόνος, διότι εκεί ο χρόνος μετράει διαφορετικά μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία και την κρίση. Δεν έχουμε μακρύ σκηνή δηλαδή, και εμείς που έχουμε μια ηλικία πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ. Καθημερινά να σκεφτόμαστε ότι φεύγουμε από αυτόν τον κόσμο, και να μην εφησυχάζουμε με τις ψευτοεπιστήμες που λένε θα ζήσουμε 130 χρόνια. Υπάρχει μέσα στο διαδίκτυο μία εκπομπή δική μας που λέγεται «Ο γιατρός που γύρισε από τον άλλο κόσμο». Εκεί περιγράφεται από τον Κόντογλου, το λογοτέχνη, ένα περιστατικό που του συνέβη του ιδίου στη ζωή του, από ένα γιατρό ο οποίος είχε κάποιες συζητήσεις μαζί του. Ο γιατρός δεν πίστευε, και να ξέρετε, η μεγαλύτερη αμαρτία είναι η απιστία και δευτερευόντως είναι η αίρεση, αλλά και η αίρεση είναι μεγάλη αμαρτία μετά την απιστία, ή με την απιστία μαζί η μεγαλύτερη αμαρτία είναι και η αίρεση. Και έλεγε ένας ασκητής στο Άγιον Όρος, ο οποίος ασκήτευε 45 συναπτά έτη, με 8 ώρες καρδιακή προσευχή την ημέρα, έλεγε πως αν ένας μασόνος μετανοήσει, θα πάρει από τον Χριστό μισθό βασιλέως. Σκεφτείτε το κι εσείς, εγώ δεν κατάλαβα τι θα πει μισθός βασιλέως, αλλά εν πάση περιπτώσει βασιλικό μισθό. Κι αν ένας αιρετικός, λέει, μετανοήσει, ένας Ιακωβάς, ένας Προτεστάντης, ένας-ένας. Έχουμε τώρα καινούργια φρούτα αιρετικών, Μορμόνους και το ένα και το άλλο. Lions. Αν ένας από αυτούς, λέει, θα πάρει
μισθό στρατηγού. Έχουμε λοιπόν το μέλλοντα αιώνα. 8.000 χρόνια λένε πολλοί στο Άγιον Όρος ότι είναι η διάρκεια της ζωής της ανθρωπότητας. Όχι εκατομμύρια που λένε μερικοί. Και γίνονται και ρεζίλοι διότι δεν μπορούν να αποδείξουν αυτά τα πράγματα. Εμείς θα αποδεικνύουμε αγιοπνευματικά από τους Αγίους της Εκκλησίας. Και είναι μια στήριξη αυτό γιατί οι προφήτες της Εκκλησίας είναι τα κανόνια της Εκκλησίας. Οι προφήτες της Εκκλησίας δεν πέσανε έξω, αγαπητοί φίλοι. Χιλιάδες προφητείες από την Παλαιά Διαθήκη στέκουν. Πάρα πολλές προφητείες, εκατοντάδες προφητείες από την Αποκάλυψη στέκουν. Ήδη το 80% της Αποκαλύψεως έχει ήδη αποδειχθεί ότι έγινε. 1000 προφητείες έχει περίπου ο Κοσμάς ο Ετωλός, οι 700 του Κοσμάτου Ετωλού πραγματοποιήθηκαν. Αυτά τι είναι? Δεν είναι αποδείξεις και ντοκουμέντα ότι οι άνθρωποι του Θεού γνωρίζουν το μέλλον? Πώς το γνωρίζουν το μέλλον? Αν τους ρωτήσετε τους ίδιους, θα σας πούνε ότι εμείς είμαστε πολύ μικροί για να ξέρουμε τέτοια πράγματα. Ο Κύριος μας το αποκαλύπτει. Οι ίδιοι το λένε. Κανένας δεν είπε ότι εγώ, εκτός από τον Οστράδαμο και κάτι άλλος παρατρεχάμενος, οι οποίοι ρεζιλευτήκανε κι αυτοί, ρεζιλευτήκανε. Ο Οστράδαμος έλεγε ότι θα λήξει η ανθρωπότητα το 2000. Το 98 το 2000. Η ανθρωπότητα έχει διαψεύσει την ημερομηνία αυτή. Βλέπετε πουθενά στην Παλαιά Διαθήκη ημερομηνίες? Βλέπετε πουθενά στην Αποκάλυψη ημερομηνίες? Όχι. Όχι. Ο Θεός δεν δίνει ημερομηνίες. Ο διάβολος δίνει ημερομηνίες. Και οι ψευδοπροφήτες δίνουν ημερομηνίες. Πόσα πράγματα λοιπόν είπαν οι προφήτες και επαληθεύτηκαν? Χιλιάδες πράγματα. Τώρα σε αυτή την εποχή που έχει γίνει μεγάλη ταχύτητα του ιστορικού χρόνου της ανθρωπότητος, τώρα κινούμεθα με ηλικιώδη ταχύτητα για να φτάσουμε προς το τέλος. Δεν είναι όπως παλιά που πηγαίναμε με το γαϊδουράκι, τώρα πηγαίνουμε με τον πύραυλο. Έτσι πάει και η ιστορία, έτσι πάει και ο χρόνος της ανθρωπότητας. Όταν έρθει λοιπόν η στιγμή να φτάσουμε στο τέλος, θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης, όλες οι προφητείες των μεγάλων προφητών και της Καινής Διαθήκης οι προφητείες και του Κοσμάτου Ετωλού και όλων των άλλων. Ξέρετε πόσοι προφήτες υπάρχουν? Εμείς ξέρουμε καμιά τριανταριά προφήτες, τον Όσιον Ήλο, τον Μεθόδιο Πατάρων, τον Άγιο Γιάννη τον Ιωάννη, τον Ιωάννη της Αποκαλύψεως, τον Κοσμάτων Ετωλό και άλλους που τώρα δεν είναι τη στιγμή να αναφέρω. Ας πούμε ότι ξέρουμε 20, 30, 40 προφήτες εμείς. Ξέρετε πόσοι άλλοι υπάρχουν και αφανείς και φανεροί. Είδατε οι δύο τελευταίοι Άγιοι που έκαναν προφητείες, ο πατήρ Παΐσιος και ο πατήρ Προφύριος. Έκαναν προφητείες. Κοιτάξτε τα βιβλία τους και θα δείτε. Κι αν μάλιστα δεν έγραψαν βιβλία, ελάχιστα γράψανε, εν τούτης υπήρξαν άνθρωποι που τους είπανε γεγονότα τα οποία έβγαιναν στη ζωή τους. Και δεν μπορούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι να ψεύδονται. Χιλιάδες άνθρωποι να ψεύδονται. Κάθε Άγιος είναι εν δυνάμει και ένας προφήτης. Και όπου χρειαστεί, μιλάει. Όπου χρειαστεί και είναι ανάγκη. Με διάκριση. Δεν κάθεται να γράφει προφητείες σε χαρτιά, αλλά μιλάει σε ανθρώπους. Ιδιωτικός.
Και οι άνθρωποι μετά ομολογούν και λένε ότι αυτός ο άνθρωπος είναι το Άγιος. Μου είπε αυτό και αυτό και έγινε. Μου είπε για τη μητέρα μου, για τον πατέρα μου, για τη μάνα μου, για τα αδέρφια μου. Λοιπόν, ας πούμε μερικά πράγματα πρόσφατα που είπε κάποιος ασκητής του Αγίου Όρους, ο οποίος είναι ακόμα ζωή, αν και πολύ μεγάλος άνθρωπος. Τον ερώτησε ένας μοναχός, ο οποίος είχε πάει επάνω, αγιορείτης και αυτός, και μετά τα μετάφερε στους δημοσιογράφους. Του λέει, τι είναι η μασονία, γέροντα, και ο αναχωρητής αυτός που είναι 45 χρόνια στην έρημο, άγνωστος μεταξύ αγνώστων, χαμένος στα καρούλια, σε δύσβατες περιοχές του Άθωνος, έτσι, του βουνού αυτού που είναι 2.000 μέτρα, λέει, παιδί μου, η μασονία είναι δαιμονολατρία. Απ' τη μια αγωνίζονται οι ιερείς και προσπαθούν να φέρουν το πίμνιο σε μια καλή κατάσταση και απ' την άλλη αγωνίζεται ο διάβολος. Με ποια όπλα αγωνίζεται ο διάβολος? Τρία όπλα, λέει ο ασκητής, έχει ο διάβολος. Τα σαρκικά αμαρτήματα, τις αιρέσεις και τη μαγεία. Τα γενίκευσε σε τρεις κατηγορίες δηλαδή. Σαρκικά αμαρτήματα που κάνει ο κόσμος και δεν μετανοεί για αυτά, έτσι. Τις αιρέσεις και την μαγεία. Μέσα στη μαγεία συμπεριλαμβάνεται και η αστρολογία, να έχετε υπόψη σας. Τα ταρό και όλα αυτά, οι ανατολικές μέθοδοι που φέρουν εδώ, το I Ching και όλα αυτά, είναι μέσα στη μαγεία συγκαταλέγονται. Χαρά σε όποιον, είπε, χαρά σε όποιον φύγει από την αμαρτία, εξομολογηθεί και κοινωνήσει, μετανοήσει δηλαδή. Χαρά σε όποιον μπορέσει να το κάνει. Και είπε αυτό που σας είπα πριν, ότι θα πάρουν μισθό βασιλέως, στρατηγού κλπ. Μετά μίλησε για την Ελλάδα ο ασκητής και είπε ότι αυτό που λέμε συχνά και εμείς, δηλαδή επανέλαβε, ότι όταν πήγαν οι Έλληνες στο Χριστό, τους αναγνώρισε ότι αυτοί είναι οι συνεχιστές του έργου του Θεού. Γιατί είπε, ελήλυθεν η ώρα, είναι να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου, όταν είδε τους Έλληνες. Πράγμα μεγάλο και αυτό, σωτηριώδες και θαυμαστό. Γιατί οι Έλληνες, έχετε αναρωτηθεί ποτέ? Γιατί οι Έλληνες ήταν πρωταθλητές σε ορισμένα πράγματα που οι άλλοι λαοί δεν ήταν. Η εβραϊκή γλώσσα μπροστά στην ελληνική, την αρχαία ελληνική γλώσσα, είναι μια ανύπαρκτη γλώσσα. Μια πολύ φτωχή γλώσσα και γραπτός και προφορικός. Η δυναμική, η τέλεια, η σοφή, η περιεκτική, η διανοητική, η γεωμετρική, η αναλογική γλώσσα και ψηφιακή, αν θέλετε σήμερα, είναι η αρχαία ελληνική. Η ομηρική γλώσσα και η γλώσσα που γράφηκαν τα Ευαγγέλια, που είναι, όπως λένε αυτοί που γνωρίζουν, η μέσο αρχαϊκή γλώσσα, η Αλεξανδρινή, της Αλεξανδρινής εποχής, τα ελληνικά της Αλεξανδρινής εποχής. Να λοιπόν, γιατί ο Θεός διάλεξε τους Έλληνες σαν εργαλεία διαδόσεως του Λόγου της Καινής Διαθήκης. Γιατί αυτοί μπορούσαν, αυτοί είχαν τα εργαλεία για να φτιάξουν τον κόσμο πάλι, να επανιδρύσουν το μεγαλείο του θεϊκού λόγου μέσω των Ευαγγελίων. Να διαδώσουν τα λόγια του Χριστού σε όλη την ανθρωπότητα. Το έργο το άρχισαν, όπως ξέρουμε, οι Απόστολοι.
οι 12 Απόστολοι του Χριστού. Και συνεχίστηκε από τους Έλληνες. Και συνεχίζεται μέχρι τώρα που μιλάμε, αυτή τη στιγμή συνεχίζεται το έργο αυτό να διαδίδεται δια των Ελλήνων ο Ευαγγελικός Λόγος. Θέλετε από τα σύγχρονα συγγράμματα μερικών σοφών ανθρώπων που γράφουν ακόμα, όπως ήταν ο Παπαδιαμάντης και οι άλλοι που γράφανε τα ήθη και τα έθιμα ενός λαού που αγάπησε τον Χριστό και στηρίχθηκε στον Χριστό, ανεξάρτητα αν υπάρχουν και Έλληνες οι οποίοι αντιτάσσονται σε αυτή τη διάδοση του Ευαγγελίου. Και ένας από αυτούς, όπως έχουμε πει, είναι ο Καζαντζάκης και πολλοί άλλοι. Εν τούτης, υπάρχουν και σήμερα άνθρωποι οι οποίοι διαδίδουν το λόγο του Ευαγγελίου ελληνικό τον τρόπο. Κοιτάξτε τι έγινε εκεί στην Αριζόνα. 20 μοναστήρια, ένας άνθρωπος. Ο πατήρ Εφραίμ, ένας άνθρωπος. Ένας άνθρωπος που είναι μισή μερίδα ανθρώπου, ένα δύνατο γεροντάκι, που ανέπνευσε εκεί τον κόσμο και έκτισαν 20 μοναστήρια μέσα στην έρημο, στην Αριζόνα. Δεν είναι ένα σύγχρονο θαύμα αυτό? Μα ένα είναι. Αν τα μαζέψουμε είναι χιλιάδες. Και υπάρχουν οι γρεκύλοι εδώ που σου λένε ότι πρέπει να μαθαίνουμε από τους ξένους τα ήθη και τα έθιμα αυτονών, των βαρβάρων ακόμα, διότι παλινδρόμησε η ανθρωπότητα στη βαρβαρότητα. Δεν υπάρχει αμφιβολία περί αυτού, ότι η ανθρωπότητα έχει παλινδρομήσει σε μια νέο βαρβαρότητα. Το βλέπουμε στα κοινοβούλια και παντού. Λοιπόν, μίλησε και τον Άγιο Μεθόδιο Πατάρων και είπε τα εξής. Ο Μονοκράτορας Κωνσταντίνος θα είναι ο ηγέτης ο οποίος θα στρέψει την ανθρωπότητα στον χριστιανισμό. Είχε γίνει ήδη, γιατί ο Μεθόδιος έζησε τον 6ο αιώνα. Αλλά το έγραψε αυτό. Συγγνώμη, τον 4ο αιώνα. Ο Μεθόδιος Πατάρων έζησε τον 4ο, ήταν προφήτης κι αυτός. Αυτός έγραψε λοιπόν ότι ο Ισλαμισμός θα ιτηθεί από τον 4ο αιώνα, είχε αρχίσει ήδη, μάλλον τον 5ο αιώνα. Όμως αυτός προφητικά είδε ότι θα επικρατήσει μια θρησκεία διαφορετική, η οποία όμως θα πάθει στο τέλος μεγάλη πανολευθρία, και έγραψε λοιπόν για τους Ρώους αυτό που είχε γράψει και ο Ιεζεκίλ. Τη Μεγάλη Παρασκευή διαβάζουμε τον Ιεζεκίλ, τον προφήτη. Διαβάστε την προφητεία που ακούγεται τη Μεγάλη Παρασκευή και συνεχίστε να διαβάζετε το κεφάλαιο του Ιεζεκίλ σε αυτό το σημείο. Θα δείτε ότι μιλάει για τους Ρώσους. Τους λέει Γόγ Μαγόγ και Ρώς. Ρώς. Λοιπόν, ο Μεθόδης λοιπόν γράφει ότι αυτοί λέει θα εξαπολυθούν κάποτε, λέει, σε όλη τη γη και θα χτυπήσουν τους εχθρούς του Χριστού τόσο κέραια που το αίμα τους θα ρεύσει 18 μίλια. Αυτός είπε ότι το έθνος αυτό θα έχει το 17ο γράμμα, δηλαδή ο Μεθόδιος Πατάρων μίλησε για το Ρο, για τους Ρώσους προφανώς. Δεν θα έχει ξαναγίνει τέτοιο, λέει, διότι όλα τα αεροπλάνα και τα πλοία θα είναι σε εκείνο το σημείο και μόνο με τον Αρχάγγελο Μιχαήλ θα σταματήσει ακαριέα ένας εξοντωτικός πόλεμος με πάρα πολύ κόσμο. Εκατομμύρια θα είναι αυτοί που θα πολεμούν εκεί. Και τότε θα έρθει ο εκλεκτός των εκλεκτών. Σημειώστε αργότερα, Κοσμάς Ετωλός και όλοι οι άλλοι προφήτες, Παπουλάκος, Ιωάννης Βατάτζης, έτσι τον ονομάζουν. Αυτός θα αναλάβει κοσμοκρατορία. Πρώτοι, λέει, θα πιστέψουν οι Γερμανοί. Οι Ρώσοι θα τιμωρηθούν, διότι θα καταποντιστεί ο στόλος τους, γιατί δεν θα έχουν πιστέψει μέχρι τότε.
Και αυτό αναφέρεται στο 10ο κεφάλαιο της Αποκάλυψης, μπορείτε να το δείτε. Θλίψη, λέει, θα επέλθει και σε μεγάλη χώρα, την οποία ονομάζει η Αποκάλυψη Βαβυλώνα, η Πόρνη, η οποία, λέει, κατέστρεψε όλους τους λαούς. Προς το τέλος του κόσμου θα γίνουν αυτά. Ποια είναι αυτή η χώρα που κατέστρεψε όλους τους λαούς? Σκεφτείτε εσείς και πέστε μου, από πού ξεκινήσαν όλες οι αιρέσεις, τα ναρκωτικά, το Hollywood και όλα αυτά? Από πού ξεκινήσανε? Γόγ και Μαγόγ, ηγέτης Ρος. Εκεί πεσείται όλος ο στρατός. Ως ανεμοθύελα θα σκεπάσει όλη τη γη, αλλά οι άπιστοι αναμεταξύ τους θα εξοντωθούν. Δηλαδή, ερμηνεία των πατέρων, όπως σας είπα, των τελευταίων, θα φύγει από τη μέση το Ισλάμ. Και όλοι οι άπιστοι και οι αιρετικοί της γης θα υποκύψουν μπροστά στην Ορθοδοξία. Θα μου πείτε, χρειάστηκε να τα ξαναπεί αυτός ο ασκητής? Όχι, αλλά κάθε φορά που τα ακούμε, είναι μια φρέσκια φωνή που μας λέει αυτά που έχουμε διαβάσει κι εμείς από τους πατέρες της Εκκλησίας. Και στο τέλος κλείνει ο ασκητής λέγοντας κάποια περίεργα λόγια. Και ως επιστέγασμα καλεί τον κόσμο στην μετάλλεια και στην εξομολόγηση. Λέει πως υπάρχουν 4 υποχρεωτικά μυστήρια, το βάπτισμα, το χρίσμα, η Αγία Κοινωνία και η εξομολόγηση. Και λέει πως δεν ακούτε τον Χριστό που σας καλεί και σας λέει, παιδιά μου, ελάτε να κοινωνήσετε στην Εκκλησία. Δεν τον ακούτε. Όποιος δεν τον ακούει, λέει, θα πάθει μεγάλα κακά. Είναι άνθρωπος ασυμβούλευτος, ξύλο απελέκετο. Απλά πράγματα. Μετά του είπε να κάνει μια θεία λειτουργία για τους κακοιμημένους. Του φαίνεται ότι δεν θα είχε κάνει ποτέ αυτός ο άνθρωπος. Και λοιπά. Δεν θα κουράσουμε άλλο. Καλά ήταν αυτά που είπαμε μέχρι εδώ, αγαπητοί φίλοι. Ας εμπεδώσουμε λίγα από αυτά. Θα δοξαστεί πάλι και θα ανέβει η Ελλάδα όπως ήταν το Βυζάντιο. Και ποιος δεν τα είπε αυτά? Λίγοι τα έχουν πει. Κοιτάξτε στο ίντερνετ πόσοι αγιορείτες πατέρες έχουν πει αυτά τα λόγια. Ότι στο τέλος θα δοξαστεί η Ελλάδα. Θα δοξαστεί η Ορθοδοξία γενικότερα και όλοι οι λαοί Ορθόδοξοι. Με κορυφαίο βέβαια τον ελληνικό λαό. Γιατί να ξέρετε ότι όλοι οι Ορθόδοξοι λαοί σέβονται την Ελλάδα. Τη θεωρούνε δασκάλα της Ορθοδοξίας. Και οι Σέρβοι και οι Ρώσοι και οι Βούλγαροι και όλοι. Στο Χριστό λοιπόν κοντά. Στο Χριστό και στα Άγια των Αγίων. Λάγευετε, φάγετε, τούτο εστί το σώμα μου, τούτο εστί το αίμα μου, λέμε κάθε Κυριακή. Πόσοι πηγαίνουμε για να πάρουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού? Ποτέ δεν λέμε ότι είμαστε άξιοι να το πάρουμε, να το λάβουμε. Αλλά όμως πρέπει να φτάσουμε εκεί. Πριν κλείσουμε τα μάτια μας σε αυτόν τον κόσμο, πρέπει να φτάσουμε εκεί, μέσα στην Εκκλησία. Εκτός Εκκλησίας δεν υπάρχει σωτηρία. Λυπάμαι που θα λυπήσω μερικούς που θα ακούνε αυτό, γιατί μερικοί είναι κατά φαντασία και γράφουν και βιβλία. Κατά φαντασία χριστιανοί, δεν γίνεται έτσι. Ο χριστιανός είναι πράξη. Και αν δεν γίνει πράξη, δεν μπορείς να πεις ότι πραγματικά είμαι χριστιανός. Αν δεν υπάρχει εξομολόγηση με πνευματικό, μετάνοια, εξομολόγηση με πνευματικό, δεν φτάνει στην Αγία Κοινωνία. Αν δεν έχεις συμπάθεια και αγάπη για τον πλησίον σου, για τον αδερφό σου, για κάθε άνθρωπο, είσαι πολύ μείον και έξω. Αν δεν έχεις φιλανθρωπία,
αν δεν βγάζεις από τον εαυτό σου και από την τσέπη σου κάτι να δώσεις στους άλλους, δεν γίνεται δουλειά. Αγαπητοί, αυτά λέει ο Λόγος του Θεού. Και αυτά πρέπει να ακολουθήσουμε. Πάση θυσία. Το εύχομαι σε όλους σας. Γεια σας.